κάνει χειρό όχι στα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Συγκεντρώθηκαν μαζικά στην είσοδο του Παγνή, αποφασισμένοι να αποδομήσουν την ημέρα φιέστας του Υπουργείου Υγείας. Η απάντηση στον Υπουργό Υγείας είναι ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μόνο ένα 6% συμμετέχει στην ιδιωτική λειτουργία. Το σύνολο των εργαζομένων έχει γυρίσει την πλάτη. Τα απογευματινά χειρουργία πραγματικά αποτελούν νομιμοποίηση στο φακελάκι. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε, ούτε μέσα στη Βουλή, ούτε έξω από τη Βουλή. Από τη στιγμή που τρία βασικά συστατικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η πλήρης αποκλειστική απασχόληση όλων των εργαζομένων, το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του και η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό καταστρατηγούνται, παύουν να υπάρχουν, δεν μιλάμε πλέον για Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ότι υπήρχαν λύσεις με στελέχωση προσωπικού, με άνοιγμα όλων των χειρουργικών αιθουσών σε πρωινή είτε απογευματινή λειτουργία χωρίς πληρωμή. Πέρα από την εμπορευματοποίηση, όπως δηλώνουν οι υγειονομικοί, σήμερα διαμαρτύρονται και για την υποστελέχωση και τις υποδομές. Μπαίνουν τίτλοι τέλους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας με υπογραφή Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Ειδικότερα το ζήτημα της υγείας απασχολεί και εμάς τους εργαζόμενους, γιατί δεν μπορεί η υγεία αυτή τη στιγμή να είναι εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό. Το να πρέπει κάποιος να πληρώσει τσουχτερό νόμιμο φακελάκι για να χειρουργηθεί αποτελεί αποθέωση της κοινωνικής χυδαιότητας. Θα σταθούμε με κάθε τρόπο απέναντι σε αυτή την κοινωνική βαρβαρότητα που αφαιρεί από τα λαϊκά στρώματα το δικαίωμα στην υγεία. Τα ερωτήματα πολλά σχετικά με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων τη στιγμή που δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό αλλά και οι κατάλληλες χειρουργικές αίθουσες για να το πλαισιώσουν. Δηλώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. Μέτρο το οποίο καταργεί το δικαίωμα από τα λαϊκά στρώματα στη στοιχειώδη περίθαλψη και υγεία. Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε να μπαίνει η ζωή μας στη ζυγαριά του κόστους όφελους, δεν πρόκειται να δεχτούμε να λειτουργήσουν εμπληρωμή χειρουργία και ουσιαστικά να διαλέγουν ποιοι ασθενείς πρόκειται να ζήσουν και να χειρουργηθούν άμεσα, δηλαδή όσοι έχουν χρήματα, και όλοι οι υπόλοιποι να περιμένουν ατελείωτους μήνες έως και χρόνια για να χειρουργηθούν. Θιερώνεται σήμερα το νοσοκομείο ΑΕ, το νοσοκομείο Επιχείρηση. Οι συνταξιούχοι που εμείς βιώνουμε στο πετσί μας και την ακρίβεια αλλά και τη λειτουργία, την ιδιωτικοποιημένη λειτουργία και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των νοσοκομείων. Η σημερινή κινητοποίηση ήταν μόνο η αρχή, με τους εργαζομένους στον χώρο της υγείας να δηλώνουν ότι για τους ίδιους προτεραιότητα έχει ο ασθενής και η δημόσια υγεία. Ευτυχώς τα περιστατικά είτε του αυτόχειρα που είχαμε, που δεν έβρισε ο άνθρωπος το φάρμακό του, είτε του άτυχου Μανώλη στον Άγιο Νικόλαο που πέθανε γιατί δεν εφημερεύαν οι αρμόδιοι γιατροί που θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί, είναι τα ελάχιστα περιστατικά που συναντάμε στην καθημερινότητα και στην υποβάθμιση του ΕΣΥ. Διεκδικούμε δημόσια δωρεάν υγεία με όλες τις προϋποθέσεις και τις σύγχρονες ανάγκες καλυμμένες.